Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την υπερφαγία, αυτό το συνέστημα, αυτή τη τάση του απλά πρέπει να φας να τελειώσει όλο το φαγητό και δεν σηκώνει όταν έχει χορτάσει, αλλά σηκώνει όταν έχει μισήσει πια τον εαυτό σου και δεν μπορεί να σηκωθεί καν από το τραπέζι. Οπότε, εάν το γουστάρει αυτό, κάνε ένα like και α ξεκινήσουμε. Hey, γεια σα, φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, είμαι ο Σαρούκλα. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την υπερφαγία. Τώρα, η υπερφαγία τι είναι, είναι η τάση του να τρώ πάρα πολύ. Να τρώ περισσότερο από όσο θα ήθελε να φας ή ακόμα και όταν έχει χορτάσει και δεν υπάρχει λόγο να φας παραπάνω, για κάποιο λόγο υπάρχει αυτή μια ψύχωση απλά να φάσω όλο το φαΐ. Είτε είναι το πιάτο, απλά πρέπει να τελειώσει το πιάτο, είτε μια κατσαρόλα να σου βάλουν μπροστά σου, πρέπει να τελειώσει αυτή η κατσαρόλα. Τώρα, εάν το έχει ζήσει, εάν το έχει μέσα σου αυτό το πράγμα, μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει τι εννοώ. Εάν δεν το έχει ζήσει, δεν το έχει νιώσει αυτό το πράγμα, σου βαίνεται πάρα, πάρα πολύ περίεργο αυτό που σου λέω. Ε, οπότε αυτό το βίντεο είναι για αυτά τα άτομα που υποφέρουν από αυτό. Πρώτον, είναι προβληματικό γιατί δεν μπορεί να ε, χάσει κιλά ακόμα και αν το θέλει. Ακόμα και αν ξέρει τι πρέπει να κάνει, δεν το κάνει επειδή έχει αυτή την ψύχωση του να φας ό,τι έχει το ψυγείο για παράδειγμα. Πρώτον. Δεύτερον, ε, σου χαλάει τη βραδιά. Ε, μπορεί να κάτσει να φας και ξαφνικά τρώ τόσο πολύ που ε, πονάς, πονά, έχει όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, έχει φουσκώσει, μετά έχει και τύψει που έφαγε τον άμπακο. Ακόμα και αν δεν πινούσε και τα πήγαινε τόσο καλά όλη τη βδομάδα, αλλά και μετά απλά πονά, δεν μπορεί να απολαύσει τη βραδιά δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να τρέξει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Απλά να κάτσει και να ράξει και να κοιτά το ταβάνι μπορεί. Ε, οπότε ναι, ρίχνει πάρα πολύ την ποιότητα τη ζωή σου και θέλω να σε βοηθήσω να το φτιάξει λίγο αυτό. Οπότε α ξεκινήσουμε με εμένα. Εγώ ε, έχανα κιλά. Είχα βρει το τρόπο. Ήταν σχετικά δύσκολο γιατί έπρεπε να βρω τρόπο να πάω γύρω από αυτό το πρόβλημα παρά να λύσω αυτό το πρόβλημα. Την πρώτη φορά που μου έκανε έτσι πάρα πολύ εντύπωση είναι όταν έκατσα με ε, μια φίλη μου τέλο πάντων και τρώγαμε το φαγητό μας και εκείνη ε, έφαγε ας πούμε το μισό πιάτο και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό. Λέω κοίτα να δεις πώς γίνεται να φάγε μόνο το μισό πιάτο. Ε, μου φαίνονταν πάρα πολύ περίεργο, πολύ εκτός της πραγματικότητάς μου. Εγώ από τότε που με θυμάμαι απλά τελείωνα όλο το πιάτο, το πιάτο ήταν έλαμπε κάθε φορά, ε, και ε, ακόμα κι αν πεινούσα και έβαζα ένα πιάτο να φάω, και μετά χόρτενα στο 1 τέταρτο της μερίδας Έπρεπε να το φάω όλο. Οπότε, ε, εγώ, μια ζωή, απλά έτρωγα όλο το πιάτο και το όγληφα. Οπότε την είδα αυτή να και μου έκανε πολύ εντύπωση. Και μετά, εκείνη ήταν η στιγμή που σκέφτηκα ότι ρέση, μήπω δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Γιατί, γιατί έχω αυτή την ψύχωση με το να τελειώνω πάντα το, το φαΐ μου, το πιάτο μου. Δηλαδή, αν ε, έκανα μια κατσαρόλα φαΐ α πούμε, και έβαζα ένα, ε, ένα, ένα πιάτο φαΐ έπρεπε να τελειώσει αυτό το πιάτο. Ε, Μερικέ φορέ τελείωνα και την κατσαρόλα, δηλαδή πήγαινε ω εκεί η ψύχωση. Ή δηλαδή, α ένα βαζάκι από κάτι, βούτυρο ή δεν ξέρω τι, μπλουπ, πάει το βαζάκι. Λοιπόν, ε, οπότε, γιατί, εκείνες, ε, εκείνη ήταν η στιγμή όταν έκατσα με αυτή την κοπέλα και εκείνη έφαγε το μισό πιάτο και εκεί ήταν η στιγμή που, που άναψε έτσι το, το λαμπάκι και λέω, όπα, μήπως δεν είναι φυσιολογικό, ρε μαλάκα, αυτό που κάνεις. Οπότε, εκεί άρχισα να το σκέφτομαι, γιατί, 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 γιατί. Ωραία, τώρα... Ε, χρόνια μετά, εκείνη τη στιγμή δεν το πολύ κατάλαβα, όταν έφτασα σε ένα επίπεδο που είχα οριμάσει αρκετά, που είχα δουλέψει το μυαλό μου πάρα πολύ και το τρόπο σκέψη, ε, ξαναεπισκέπτηκα αυτό το πρόβλημα που είχα για αυτή η ψύχωση. Ε, και σίγουρα μίλησα και με κάποιου ειδικού πάνω στο θέμα. Ε, και αυτό που κατάλαβα είναι ότι αυτό έρχεται από ε, τη παιδική σου ηλικία. Ε, εντάξει, τώρα, ε, και όταν άρχισα να το σκέφτομαι, έβγαζε απόλυτο νόημα. Γιατί το ζήτημα ήταν στην παιδική μου ηλικία, μια ζωή ε, έτρωγα πάρα πάρα πολύ πίεση με το να φάω το φαγητό όλο, να τελειώσω όλο το φαΐ, έτσι, ε, από τη μάνα μου που ε, στεναχωριότανε, πραγματικά στεναχωριότανε, ε, που, αν δεν έτρωγα όλο το φαΐ, μέχρι μια νοικοκυρά που θα πηγαίναμε σε τραπέζι και ε, θα το έπαιρνε πάρα πολύ προσωπικά και πάρα πολύ κατάκαρδα αν δεν έτρωγα όλο το φαΐ. Μέχρι και ε, ε, σε ένα φίλο μου που θα πάω και θα κάτσουμε σαν πιτσιρίκια σα, στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό και θα φάμε έτσι μαζί και ε, ο φίλος μας πούμε, δεν θα τελειώσει όλο το φαΐ, θα φάει το μισό πιάτο, εγώ θα φάω όλο το πιάτο και η μαμά θα πει, κοίτα το σαρό που τρώει όλο το πιάτο, εσύ γιατί δεν τρώσε όλο το πιάτο και εγώ χαιρόμουν πάρα πολύ και γενικά ήμουν αυτό η χαρά της νοικοκυράς, απλά τελείωνα πάντα το φαΐ. Οπότε το, το φαΐ που το τελείωνα είχε συνδεθεί με ένα αίσθημα ότι πέτυχα κάτι καλό στη ζωή μου, ότι ας πούμε η μαμά σ' αγαπάει, ότι η νοικοκυρά σ' αγαπάει, δεν θες να στεναχωρήσει όλο αυτόν τον κόσμο, οπότε όταν, τελειώνει όλο αυτό είναι «Ναι, τα κατάφερα». Έχεις αυτό το συνέστημα, Τώρα, γιατί νοικοκυράστε να χορηγείτε, εάν εσύ δεν τελειώσει όλο το φα, Πρώτον, είναι το σύνδρομο τη κατοχή που είναι μια τεράστια ιστορία. Δεν θα κάτσω να την αναλύσω εδώ πέρα. Ε, και εμεί οι Κούρδοι το έχουμε σε τεράστιο βαθμό. Δηλαδή, αν νομίζω ότι εδώ πέρα είναι πρόβλημα, άμα πάω στο Κουρδιστάν, πραγματικά ε, δεν ε, είναι, είναι επιχείλια. Δηλαδή, ε, δε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Καταρχά το φάει είναι τύπου μπουφέ, απλά υπάρχει άπειρο και θα φας α πούμε, δύο φορέ τη μέρα, μεσημέρι, βράδυ ε, και θα φας μέχρι να πεθάνει και θα, σου, θα σε πιέζει η νοικοκυρά να φας κι άλλο και θα στεναχωρείτε πραγματικά αν δεν φας. Είναι, είναι, είναι επιχείλια το πώ είναι εδώ πέρα τα πράγματα. Anyway, ε, τώρα να πάμε στο πώ φτιάχνεται αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, άμα πα να κάνει, ε, δεν ξέρω, ψ... άμα πα σε ένα life coach ή σε κάνα ψυχοθεραπευτή, δεν ξέρω τι, ψυχολόγο, α σου πει 100 βήματα και να πα να μιλήσει με την οικοκυρά και δεν ξέρω τι. Εγώ το κάνω πολύ πιο απλό και θα σου πω εδώ πώ το έλυσα αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, το πρώτο είναι να συνειδητοποιήσει το λόγο. Εντάξει, σκέψου, σε... κάτσε, βάλ κάτω, κάτσε μια μέρα και απλά σκέψου ή ακόμα και τώρα μετά το βίντεο, απλά σκέψου όλε αυτέ τι στιγμέ που έχει επιβραβευ... επιβραβευτεί με τον α ή τον β τρόπο, επειδή απλά τελείωσε όλο το φαΐ και επειδή απλά ουσιαστικά έφαγε σαγουρούνι. Εντάξει, τρως σαγουρούνι και κάποιο σε συγχαίρει. Κάποιο σου λέει ότι είσαι γαμάτο, ότι τα μπράβο σου. Σου λέει μπράβο. Και είναι αυτό το άτομο το οποίο, είναι, το, το οποίο είναι ένα πρότυπο για σένα. Μάνα, πατέρα, νοικοκυρά, όπω είπαμε, δάσκαλο, οποιοδήποτε. Σκέψου όλε αυτέ τι περιπτώσει που έγινε αυτό. Εντάξει. Μετά αναγνώρισε ότι αυτή η λογική είναι εσφαλμένη. Σκέψου ότι ε, στεναχωρήθηκε η, μια νοικοκυρά που δεν, ε, δεν έφαγε όλο το φαΐ. Εκείνη στεναχωρέθηκε επειδή ίσω μεγάλωσε την κατοχή και ε, ε, τότε, εάν κάποιο δεν έτρωγε, θα πέθαινε. Οπότε, ε, φυσικά, αφού έχει φα, θα το φα. Και αναγνώρισε το ότι είναι μια ασφαλισμένη λογική, ότι δεν έχουμε πια κατοχή, ότι δεν υπάρχει και λόγο να στεναχωρήσει που δεν τρέχει ο άλλο όλο το φαΐ και ότι δεν υπάρχει κάτι προσωπικό. Απλά δεν πεινά, χόρτασε. Και κάτσε και σκέψε το λίγο πόσο χαζό είναι και γέλασε λίγο με αυτό. Τύπου, Α, έγινε αυτό, α πούμε, ή μου είπε η μάνα μου ότι θα πεθάνουν παιδιά στην Αφρική άμα δεν φάω. <laughs> Κοίτα να δει, δεν θα πεθάνει κανεί, υπόθετο. Μου, μου έχουν πει ότι το φαΐ είναι ιερό. Εντάξει, το φα είναι φαΐ, δεν είναι ιερό ή α, σατανικό, το φα είναι απλά φαΐ. Αν το φας ή αν δεν το φας, δεν θα σκοτώσει κανεί. Ε, δεν, δεν, είσαι βλάσφημο επειδή θα φας φαΐ. Ε, οπότε σκέψου όλε αυτέ τι περιπτώσει που έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Μετά σκέψου πόσο, γελίο είναι, πόσο γελία είναι αυτή η λογική. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Ωραία. Το δεύτερο βήμα είναι να αλλάξει όλο αυτό στην πράξη. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχει ένα πιάτο φαΐ μπροστά σου και έχει χορτάσει, εκεί νιώθει μια τάση να το τελειώσει όπω και αυτό το, ε, φάει. Εκείνη τη στιγμή έχει όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα για το αν δεν τελειώσει το φάει και έχει όλα αυτά τα θετικά τη συναισθήματα για το αν τελειώσει το φάει. Γιατί? Γιατί αυτά τα θετικά και αρνητικά συναισθήματα έχουν έρθει από την παιδική ηλικία, έτσι. Ε, τα εξηγήσαμε προηγουμένω. Οπότε πρέπει να το αλλάξει αυτό. Πώ, λοιπόν, όταν τρώ, χορτένει, κάτσε ένα δευτερόλεπτο και σκέψου, πε, χόρτασα τώρα. Υπάρχει λόγο να φάω. Υποθέτω όχι, δεν χρειάζεται. Ε, και, και, και πες το απλά πολλέ φορές μέσα στο μυαλό σου. Δεν χρειάζεται να φάω όλο το φαΐ. Δεν υπάρχει λόγος. Μπορώ να το φάω μετά. Όλα καλά. Απλά πες το αυτό στον εαυτό σου. Ξανά και ξανά και ξανά. Εκεί που τρως. Και έχεις χορτάσει. Απλά ηρέμησε λίγο και πες. Δεν έγινε κάτι αν δεν φάω όλο το φαΐ. Θα το βάλω στο ψυγείο. Θα φάω αύριο. Θα έχω να φάω για αύριο. Ναι. Και α, θα πετύχω το στόχο μου πιο εύκολα. Θα χάσω κανένα κιλό πιο γρήγορα. Ναι. Όλα καλά. Όλα καλά. Δε η μαμά μου θα με αγαπάει ακόμα κι αν δεν φάω όλο το φαΐ. Εντάξει, πες τέτοια πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι λε λες το ακριβώς αντίθετο, μάλλον στο μυαλό σου στο υποσυνείδητο. Εντάξει. Η μαμά δεν με αγαπάει άμα φάω όλο το φαΐ, η... θα πεθάνουν παιδιά στην Αφρική αν δεν φάω όλο το φαΐ ε, και, 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 πολλά τέτοια άλλε σκέψει άλλες σκέψεις που δεν είναι σωστές. Οπότε απλά πρέπει να πεις το αντίθετο στον εαυτό σου. Απλά πες το, ψιθυριστά, πες το δυνατά, κλείς τα μάτια σου, πες. Εντάξει, χόρτασα, αφού χόρτασα δεν υπάρχει λόγο. να φάω άλλο και θα το βάλω στο ψυγείο. Θα φάω σε λίγο άμα πεινάσω. Ε, και απλά κάνω αυτό ξανά και ξανά. Ωραία. Οπότε, όταν τρώ, 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 σε κάποια φάση πεινά. Δεν υπάρχει λόγο αντικειμενικά να φά άλλο. Εκείνη τη στιγμή έχει την τάση να το τελειώσει όλο το φα. Εκείνη τη στιγμή κάτσε ένα δευτερόλεπτο και πε αυτά τα πράγματα από μέσα σου. Δεν υπάρχει λόγο να φάω άλλο. Όλα καλά. Αφού χόρτασα, εδώ είναι το φαΐ, δεν πάει πουθενά. Θα φάω αύριο, θα φάω σε μια ώρα, θα φάω το στο επόμενο γεύμα. Όλα καλά. Και μετά σκέψου τα θετικά πράγματα. Ότι κοίταξε. Α, το σώμα. Το, το ωραίο. Α, δεν θα είμαι σκασμένο μετά. Α, θα, έχ, θα, θα, έχω καταφέρει να, να ασκήσω αυτοέλεγχο. Τι ωραία. Τι ωραία. Οπότε, σκοτώνεις πρώτα τα αρνητικά συναισθήματα που σου έρχονται. Ε, τύπου. Δεν είμαι άξιο. Δεν είμαι καλό παιδί. Δε, δε, δε. Και λε το ακριβώ αντίθετο. Ότι όλα καλά. Δεν έγινε κάτι. Και μετά δημιουργεί θετικά συναισθήματα καθώ πρόχνει το φάι μακριά. Τύπου. Θα φτάσω το στόχο μου, έχω αυτοσυγκράτηση ε, και όλα αυτά, εντάξει. Οπότε, ε, σου, σου, μπορεί να σου φαίνεται πολύ απλό, αλλά είναι πάρα 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 πολύ εύκολο, εντάξει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προγραμματίσεις διαφορετικά το μυαλό σου. Ο, το μυαλό σου έχει προγραμματιστεί με ένα πολύ απλό τρόπο. Μια μέρα κάποιο σου φώναξε και είπες «αυτό κακό». Εντάξει, είναι τόσο εύκολο να το φέρει τούμπα όλο αυτό. Οπότε μην φρικάρει, είναι πολύ εύκολο να το φέρει τούμπα. Ο μόνο λόγο για να νομίζω ότι είναι δύσκολο είναι επειδή πιστεύει ότι είναι δύσκολο. Αν πιστεύει ότι είναι εύκολο, απλά θα είναι εύκολο. Οπότε κάνω αυτό, μία, δύο, τρει. Πραγματικά σε μία-δύο εβδομάδε θα δει διαφορά. Εντάξει. Οπότε ελπίζω να πάω σε αυτό το βίντεο. Εάν θε να χάσει 10 κιλά στου επόμενου τρει μήνε, να το κάνει σωστά, όμορφα ε, και να βγει ένα ωραίο παιδί ένα, μ, στην παραλία. Πάτε το link κάτω στην περιγραφή, όσοι μπορούν να το πούμε. Προσέχει και να